Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνουμε. Καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Φύγανε και όλα τα νερά πάνω, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κανένα νέο, γιατί σήμερα έχω... η χολή μου έχει τερματίσει και πρέπει να, να γίνει Για η έκρηξη. Τι έχουμε. Ναι, λοιπόν, προσπαθώ να σκεφτώ. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα τώρα, δεν έχουμε. Ε, ναι. Ναι. Τα meetups τελειώνουν. Καλοκαιριάζουμε σιγά-σιγά. Οργανώνουμε ένα Άμστερνταμ από Σεπτέμβρη. Ναι. Soon to be announced. Soon to be announced, μάλλον αρχέ Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε και οι δύο να είμαστε ναι. εκεί, αλλά υπάρχει μια Κάτι θα δύο. γίνει. Ε, τι άλλο μπορούμε να. Βγάζουμε. Είναι η εβδομάδα που ανακοινώνουμε προϊόν τώρα, ναι. ναι, αυτή είναι η εβδομάδα που ανακοινώνουμε προϊόν. Δεν έχουμε αποφασίσει ημερομηνία εσωτερικά, αλλά κλείνουμε όλοι εδώ. Ναι, αλλά. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αλλιώ. Νομίζω, ε, νομίζω, ότι η σημερινή μέρα είναι, ναι. αν τα έχω υπολογίσει καλά. Μ' αρέσουν ρε γάμο το τα ρηλίζει Παρασκευή. Δηλαδή είναι τε, τρελή τρικλοποδιά. Αλλά, Αλλά μου αρέσουν. Σε ρηλίζει Παρασκευή νομίζω η, η πλάτφορμα έχει και καλά σαν μότο το Deploy Friday. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και έχει χαβαλέ η αλήθεια είναι. Το συμπαθώ. και θεωρώ ότι άμα το κάνει και, και πρωί, εντάξει, βέβαια, άμα κάνει κάτι το οποίο έχει παγκόσμια ε, έχει ένα παγκόσμιο κοινό, δεν έχει και πολύ σημασία. Αλλά άμα το κάνει πρωί, έχει χρόνο να φτιάξει τα πρώτα που θα σκάσουν. Ε, άμα σκάσει κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί πάντα να το πάρει πίσω. Νο? Δεν είναι ότι πρέπει να φά τρει μέρε. Νομίζω, νομίζω ότι, νομίζω ότι αν κάνει launch ένα προϊόν την Παρασκευή, δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Ε, νομίζω ότι ένα launch είναι δύσκολο να το πάρει πίσω. Ισχύει. Τώρα ναι. να το λε έτσι. Ναι, 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 Αλλά όχι, θα το κάνουμε. Ναι, μόλι θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, δεν είναι θέμα. Ε, Θε να μα πει λοιπόν τι ανακοινώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνουμε pulses.dev, mm -hmm. αυτό είναι το domain. Το προϊόν λέγεται pulses, δηλαδή παλμή στα αγγλικά και είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσει το συντονισμό ομάδων οι οποίες δουλεύουν πάνω στο GitHub, όπως mm -hmm. είμαστε εμείς. Πιο συγκεκριμένα αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή είναι ανοίγεις το pulses, το συνδέεις και το δικαιοδοτείς στον οργανισμό σου στο GitHub και πηγαίνεις και του δίνεις ένα πρόγραμμα Τύπου Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Καθημερινέ, 5 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδα, ξέρω εγώ. 5 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδα, άνοιγε μου ένα discussion με αυτό τον τίτλο mm -hmm. και με αυτό το περιεχόμενο. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα προγραμματι... ένα... μια προγραμματισμένη συζήτηση επάνω στο GitHub γύρω από ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνεται τακτικά. Mm -hmm. Στη δική μα περίπτωση, στη Logic, εμεί αυτό το χρησιμοποιούμε για τα dailies, δηλαδή αντί να κάνουμε stand-ups. Εμεί κάθε μέρα ανοίγουμε ένα discussion που ο καθένα λέει τι είναι αυτό το οποίο δούλεψε και κάθε Παρασκευή ανοίγουμε ένα discussion που εσύ και εγώ μοιραζόμαστε την πρόοδο την οποία κάναμε σε κάθε project στο οποίο δουλεύουμε. Και από εκεί και πέρα, sky's the limit, <laughs> που λένε. <laughs> ο καθένα δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό όπω θέλει και έχουμε κάποια ωραία πραγματάκια που συζητάμε για το μέλλον να, να προσθέσουμε, αλλά αυτό είναι η αρχή. Σιγά σιγά, από Σεπτέμβριο τα υπόλοιπα. Ναι. Που θα ξαναξεκινήσουμε μικρή κουβέντα. Έτσι, βεβαίω. Βλέπει ότι δεσμεύτηκα ήδη για σεζόν 6. Ναι, ναι, βεβαίω. Δεσμευόμαστε για σεζόν 6, γιατί έχουμε πει ότι κάτι θα συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένο γύρω από το προϊόν σε ένα από τα επεισόδια τη επόμενη σεζόν. Οπότε αυτό. Palsys.dev. Μπαίνετε μέσα. Ε, όσοι μα παρακολουθούν, θα έχουν και ένα κουπόνι το οποίο θα έχει τον κωδικό MK20. Α, 20. Ah, 20. MK για πες το. MKS05. Τέλεια. Αν και νομίζω ότι. Εντάξει, έχουμε πει ότι για, για του πρώτου ε, πελάτε θα δώσουμε κάποιο Σίγουρα. καλό δωρεάν. Σίγουρα. Αλλά δώσουμε ένα κουπονάκι, όσοι είναι από τη μικρή κουβέντα έξτρα. Για να, μας... για να δούμε ότι. Ναι. Να κάνουμε track. Ναι, ακριβώ. Ε, ναι, εννοείται μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να. ή μπορεί να έχουμε. Θα βάλουμε ίσω μια συγκεκριμένη σελίδα. Ναι. Για δείτε την μικρή κουβέντα. Θα βρούμε, θα κάνουμε τέλος Θα βρούμε, τα θα κάνουμε. κάτι. υπάρχει, δείτε την περιγραφή. Ε, και θα μπορείτε από εκεί να πάτε. Όπως βλέπετε, τα αυτοσχεδιάζουμε live αυτά τα πράγματα. Θα, θα πούμε και για πόσο καιρό και λοιπά θα είναι το δωρεάνι. Θα μπορούμε να, Όχι, αποφασίσουμε, πρώτα. <laughs> να αποφασίσουμε πρώτα. Θα αποφασίσουμε πρώτα. Εντάξει. Αλλά κάτι υπάρχει για όσου μα παρακολουθούν εδώ. Όχι, πάντω είναι πολύ ωραίο, πολύ απλό. Δηλαδή, πρακτικά μπορεί να δώσει και μόνο σε ένα repository το οποίο είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται για τα discussions. Mm -hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να έχει αναγκαστικά πρόσβαση σε όλο το λογαριασμό. Αυτό βασικά είναι ένα από τα ωραία πράγματα που έχουν κάνει με το GitHub Apps. Ενώ το workflow του να εγκαταστήσει GitHub Apps δεν είναι το καλύτερο θεωρώ. Να. Έχει αρκετά κενά, έχει σημεία τα οποία είναι λίγο περίεργα. Mm -hmm. Πέρα από αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά βολικό. Mm -hmm. είναι, είναι, ωραίο ρε παιδί μου σαν, ε, σαν, workflow, σαν διάφορα πράγματα τα οποία μπορείς να, να πας και να κάνεις εκεί πέρα. Και επίσης το πώς δουλεύουν τα permissions είναι δηλαδή αρκετά ωραία εργανωμένα. Μπορείς να δώσεις ναι. μόνο σε ένα repository ή σε πολλά και ούτω ναι. Κλυξεις. Δουλεύει εξαιρετικά και εμεί έτσι το έχουμε κάνει στη Logic. Όχι επειδή δεν εμπιστεύομαστε τον κώδικα μα να δει όλο το organization. <σχυ> δεν και για να δούμε ότι δουλεύει καλά και συμπεριφέρεται καλά όταν ε, θα γίνει και αυτό με κάποιον. Α, εννοείς δηλαδή. το έχουμε βάλει μόνο repository. Ναι, ναι, ναι. ναι Μα ναι, ναι, δεν ναι. έχει, ενώ πέρα από το να τεστάρουμε το drop-down ότι μπορεί να είναι σωστά να ναι, 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 repository, ναι, ναι. δεν νομίζω ότι έχει νόημα για τα... Σωστά. για τα άλλα. Γενικά είναι ωραία φάση νομίζω και... Link στην περιγραφή. Link στην περιγραφή και εννοείται με χαρά είσαι στο heypapaki.fm ε, ή στο heypapaki.palsys.dev Τέλεια. Ε, θα χαρούμε να ακούσουμε ιδέε ή γνώμε για οποιονδήποτε μπει και το χρησιμοποιήσει. Πώ φάνηκε. Τι θα έλειπε ενδεχομένω. Ναι. Θα... Γιατί σα αρέσει, γιατί αυτή. δεν είναι κατάλληλο. Οτιδήποτε. Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε ανατροφοδοτηση Τέλεια. Για πε μου. Έχεις γυρίσει τη μιζέρια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μετά λοιπόν από αυτή την πολύ ωραία χαρμόσυνη παρένθεση. Πάμε να μιζεριάσουμε όλη παρέα. Πάμε να όλη παρέα, γιατί τον τελευταίο καιρό είχα την κακή τύχη να πρέπει να συναστραφώ με διάφορους μεγάλους οργανισμούς. Ναι. Ξεκινώντας με το ελληνικό κράτος, ναι. συνεχίζοντας με τη Vodafone, τυχαίο όλες οι, οι τέτοιε είναι ίδια ίδιες θεωρώ, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και καταλήγονται με την Eurobank, ναι. άρα τράπεζες. Άρα λοιπόν, ναι. με έπιασε μια, μια απελπισία πραγματικά. Mm. Γιατί και στις τρεις περιπτώσεις, όταν χρειάζεται να επιλέξω κάτι, δυστυχώ αυτή την περίοδο της ζωή μου επιλέγω είτε λίγο τυχαία είτε την λιγότερο κακή περίπτωση. Ναι. Δηλαδή δεν έχω καμία περίπτωση ή καμία πρόταση να πάω και να πω, ξέρει τι. Θα ψήφιζα αυτό γιατί το πιστεύω πολύ και γιατί πιστεύω ναι, ότι έχει ναι, 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 σημασία. Ναι. Θα, θα πήγαινε σε αυτή την τηλεπικοινωνική γιατί είναι καλύτερη. Ναι. Θα πήγαινε σε αυτή την τράπεζα γιατί είναι καλύτερη. Ναι. Και είναι στενάχωρο αυτό. Είναι θλιβερό. Ναι. Το μήνυμα που σου έστειλε σήμερα το πρωί. Ναι. Ήταν θλίψη. Αυτό ήταν. ήταν πραγματικά μία λέξη. Τι μου έστειλε, Πάμε με στη Eurobank. Αυτό, αυτό ήταν η, η, η... Καλημέρα. Αυτό ήταν η <laughs> καλημέρα. <laughs> αυτό ήταν, <η> καλημέρα. <laughs> αυτό ήταν η καλημέρα. Και μετά, όταν με ρώτησε πώ πάει η Eurobank, σου απάντησα θλίψη. Αν είναι ναι, μπράβο. Αυτή ήταν, μπράβο. νομίζω, η στοιχομηθία. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό γιατί Μεγαλώνοντα πάρα πολύ ένα οργανισμό, αντί διαδικασίε να γίνονται πιο εύκολε, πιο καλέ κλπ. Γιατί τι λε όταν φτιάχνει ένα προϊόν, mm -hmm. Πάμε στην αρχή να το κάνουμε με το χέρι και όπω γίνει κούτσα στραβά, mm -hmm. ώστε μετά να δούμε τι χρειάζεται να αυτοματοποιήσουμε. Mm -hmm. ε, δεν μπορεί λοιπόν οργανισμοί τέτοιοι που είναι πολύ κέρια και σημαντικά αγαθά. Είναι δηλαδή το να μπορεί να επικοινωνήσει, είναι το να μπορεί να, να υπάρξει σε μια χώρα ή να mm -hmm. μπορεί να, ε, να διαχειριστεί τα χρήματά σου. Για παράδειγμα, να σου λένε Α, το e-banking κομμένο για τρει εβδομάδε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να περάσει χεράτη, α πούμε. Ναι. Χεράτο έλεγχο. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Είναι, είναι αστείο. Και όταν του παίρνει, ξέρω εγώ, τηλέφωνο, να μην μπορούν να σε εξυπηρετήσουν. Ωραία. Δεν μπορεί να πάρει πρώτο κατάστημα. Να συνηθίσει. Και όταν παίρνει το e-banking, σου λέει πρέπει να μιλήσει με κατάστημα. Ναι, ναι, ναι. Τραγικό. Κοίταξε. Θα σου πω τη δική μου εμπειρία πρώτον. Βασικά, έχω να πω ότι όταν μεγαλώνουν κάποιοι οργανισμοί, συνήθως αποκτούν και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Λόγω μεγέθους. Λόγω μεγέθους. Βασικά, δεν είναι καλή λέξη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά με τις τράπεζες, γιατί μάλλον καρτέλ είναι, αλλά έχουν το πάνω χέρι στην συνεργασία μαζί σου. Mm -hmm. Γιατί εσύ δεν έχει πραγματικά πολλέ ελεύθερε επιλογέ. Γιατί μπορεί να πα, α πούμε, λε: Ωραία, εγώ πάω την εταιρεία μου ή το λογαριασμό μου στη Revolut. Λίγα πράγματα του δημοσίου μπορεί να πληρώσει από εκεί. Ναι, δεν δεν μπορεί να είσαι πλήρω ανεξάρτητο. Ναι, είσαι, αρκετά κλειδωμένο. Αν και μάλλον κάποια τα έχουν ανοίξει και μπορεί με κάρτα πλέον. Όχι οποιαδήποτε κάρτα. Νομίζω τώρα ανοίξανε κάποια κάρτα. τώρα κάποια ανοίξαν και με κάρτα ενώ Revolut. Οκ, πάω πάσο γιατί πριν από. Δεν είναι όλα Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί ε, να πληρώσει οποιαδήποτε κάρτα. Οπότε, όταν εσύ είσαι υποχρεωμένο να είσαι δεμένος με ένα συστημικό κομμάτι το οποίο δεν έχει πραγματικό ανταγωνισμό, έχει λίγου βαθμού ελευθερία, α πούμε. Εκεί αυτό το οποίο, το οποίο έχει δουλέψει σε μένα και θεωρώ είναι ότι δεν, δεν πάρει να τον πιάσει το φιλότιμο τον πάλι, γιατί αυτό είναι μεγάλη ρουλέτα, αλλά πας να το πιάσει το κομμάτι τη ευθύνη. Δηλαδή, ναι. ε, αυτό μα είχε γίνει μια φορά με τη Σόρσλερ και την Εθνική Τράπεζα. Ε, μ, δεν ερχόντουσαν κάποια email, Μας Μα στέλνανε email ότι θέλει νομιμοποιητικά έγγραφα και τα στέλνανε. Δεν θυμάμαι πού. Κάπου, κάπου. κάπου, κάπου δεν, δεν θυμάμαι. Anyway. Και κάποια στιγμή μα κόβουν τι. Λίγουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Ε, Ακριβώ το ίδιο πρόβλημα. Ωραία, ο. και μα κόβουν τι συναλλαγέ. Ρε, με δεν μπορούσα να βγάλω Αυτό ξεθρέ. είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ρε, και όταν λέμε γίνομαι φουριόζο, ρε, με ξέρει. Δεν θυμώνω συχνά. Αλλά συνήθω θα θυμώνω, θυμώνω πολύ. Γιατί κάτι σοβαρό έχει. Και λέω, μαλακά. Δεν υπάρχει χωρί να το κάνω αυτό. Και όταν. Ρε, θυμάμαι ότι ήταν τι φορέ που τα έκανα λαμπόγιαλο ρε. Πήγα εκεί. Δεν φώναζα ούτε τίποτα. Αλλά έλεγα, Παι, παιδιά, ωραία. Απλά να ξέρετε ότι εμεί δεν έχουμε λάβει κανένα email το email που τα στέλνατε δεν είναι εταιρικό, by the, by the way ήταν ένα gmail ή ένα hotmail δικό σου, δικό μου, δεν θυμάμαι, ήταν ένα κουφό email το οποίο δεν χρησιμοποιούνταν ολόκληρος, δεν θυμάμαι και τα στέλνατε σε email το οποίο δεν είναι εταιρικό ε, εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε ότι ε, ό,τι θα με υπάρχει, εγώ θα τρέξω εσάς, δηλαδή το, το, το είπα εκείνη τη στιγμή πάμε να δούμε και λέω, ωραία, ε, γιατί το θέμα δεν ήταν μόνο ότι έγινε αυτό. Είναι το ότι δεν ήταν εκείνη τη στιγμή συνεργάσιμη να το λύσουμε top. Ναι. γιατί είναι, λέω, το αν το... με μπλοκάρετε, εγώ τώρα σα τρέχω. Δηλαδή, καταλαβαίνω, ωραία, έγινε μαλακία. Μα κόψατε τι συναλλαγέ. Φεάρ, κακή συνεννόηση. Είμαι λοιπόν τώρα εδώ. Αν δεν ανοίξουν τώρα συναλλαγέ να μπορούμε να πληρώσουμε σερβερ, λογιστέ, υποχρεώσει, αυτά. Εντάξει, εγώ έχω χρόνο μετά. Είναι, είναι, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, ειδικά οι τράπεζε, ναι. το, το ακραίο το πει. Για πε. Για, για λόγου που δεν έχουν σημασία στη συζήτηση, ο λογαριασμό τη εταιρεία ανοίχτηκε σε ένα κατάστημα στοιχείο. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Ωραία. Μου το έχει πει άλλαξε να πα γιατί δεν τον κόπο. Δεν έχει πολύ σημασία. Ανοίγει, λοιπόν, πα σε. Βλέπει το ίδιο λογότυπο, ίδια εταιρεία, ίδιο... τα πάντα είναι ίδια και πα σε ένα τυχαίο κατάστημα. Νομίζει, και ανοίγει το λογαριασμό. Όλε τι συναλλαγές με την Eurobank πρέπει να τι κάνουν στο κατάστημα στοιχείου. Και ακόμα η, η εξυπηρέτηση που μου κάνουν, η εξυπηρέτηση για να με βοηθήσουν, ναι. είναι ότι αν εγώ πάω σε ένα κατάστημα φυσικό αλλού, μπορούν αυτοί να στείλουν το email μέσα από το σύστημα για να γίνει πιο γρήγορα. Λοιπόν, τώρα μου θύμισε κάτι, ε, το οποίο δεν ξέρω αν σου το, το έχω πει ποτέ, αλλά είναι. Είναι, έχω μια φίλη η οποία δουλεύει σε ένα, σε ένα νοσοκομείο και τώρα είναι διαδικασίες να γίνουν για να ψηφιοποιηθούν okay. ε, δεν ξέρω φάκελος ασθενούς, δεν ξέρω διάφορα δεδομένα και μου σχολιάζει ότι ξέρετε όμω τώρα πρέπει να έρθει και κάποιο για την κυβερνοασφάλεια αυτού του πράγματος. Ναι. Γιατί πλέον μπορεί να χακαριστεί τα χαρτιά, δεν χακάρονται. Ναι, δεν χακάρονται, χάνονται και ναι, 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 ναι. Αλλά όχι, τι θέλω να πω. Τα χαρτιά δεν χακάρονται. Αν κάτι το ψηφοποιήσουμε και το κάνουμε διαθέσιμο σε όλου, χακάρεται. Και, και χακάρεται ίσω κεντρικά. Δηλαδή, άλλο να πάρει ναι, 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 τα έγγραφα ναι, ναι, ναι. από όλα τα άρα, ναι, ναι, ναι. Ναι. άρα, τι λέει κάποιο στη Eurobank Εγώ δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη γι' αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό δεν το λέω. Και να σου πω κάτι. Στο τέλο τη ημέρα, ο υπάλληλο. Ναι. Δεν φταίει. Ρε γι' αυτό το μπα στο κομμάτι τη ευθύνη. Γιατί κανένα δεν ξέρει την πραγματικότητα αυτή. Πάνω oh. και μαλάκι, βέβαια. Ξέρει τι μου κάνουν. Λοιπόν, τώρα θα, θα τα πω όλα. Θα βγάλω <laughs> μέσα μου λοιπόν. Θα κάνω ψυχοθεραπεία εγώ σήμερα mm. και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Πάμε. Παίρνω λοιπόν το Σαββατογύριακο που έκατσα να κάνω λογιστικά και λοιπά, ε, για την εταιρεία και πρέπει να βγάλω το εξτρέ. Και δεν μπορούσα να βγάλω εξτρέ. Δηλαδή, με ένα μου είχαν κλειδώσει τελείω. Δεν μπορούσα καν να μπω στο e-banking. Επειδή μάλλον δεν έχουν τρόπο να απενεργοποιήσουν αλλαγέ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι ότι αυτό βγάζει νόημα. Αλλά α πούμε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κάπω να το δικαιολογήσει. Mm. Δεν μπορούσα έχω. Δεν ήξερα, πόσα χρήματα έχει ο λογαριασμό μέσα. Οι, οι συναλλαγέ να σε απενεργοποιήσουν είναι δια του νόμου. Άμα δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Ναι. Okay. Άρα λοιπόν, έστω το δέχομαι. Επειδή δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουν 2024 και το να, να κλείσει ένα περμίσιο, α πούμε, πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα Ήδη δεν το έχει σκεφτεί κανένα να το γράψει στο, RFC. Ναι. Ναι. Ε, με έχουν κλειδώσει απ' έξω. Και παίρνουν λοιπόν το παίρνω τηλέφωνο. Συνειδητοποιώ ότι έχουν αλλάξει τα νομιμοποιητικά έγγραφα, απλά δεν έχουν ενεργοποιήσει το e-banking. Γιατί πρακτικά μου τα μάσαγε στο τηλέφωνο ναι. ο υπάλληλο. Και αφού λοιπόν το, τον πιέζω πολύ και του λέω: Θέλω να βγάλω ένα, ένα extra, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει να κάνω συναλλαγέ, δεν με νοιάζει κανένα μπόμπο Μπορεί να μου λύσει το εξτρέρεπ με ένα email. Δεν, δεν ήθελα κάτι άλλο. Μου λέει: Μισό λεπτό είναι να σα δώσω το, το αρμόδιο τμήμα, και μαλάκα απλά μου έγκλισε πρακτικά το τηλέφωνο και με έστειλε σε άλλο συναντηφό του. Μαλάκα. Επειδή εκείνη τη στιγμή. Λέει, δεν έχω να κάνω κάτι. Και αυτό, θα μου με, θα με, πεθάνει εδώ πέρα. Και έκανε αυτό. Τραγικό. Γιατί το σηκώνει μια άλλη κοπέλα μετά. Ναι, ναι, ναι. Και ται, ήταν ακριβώ. Δεν ήταν αρμόδιο το τμήμα, απλά ήταν ναι, άλλο. Ακριβώ το πράγμα, ρε. Ακριβώ το ίδιο πράγμα. Και μου λέει, πώ φτάσετε εδώ. Λέω, ο συναδελφό σα, λέω, μάλλον δεν είναι να εξυπηρετήσει και με έχει στείλει σε εσά. Ναι. Δεν είναι τραγικό. Τράγικ. Ήμουν εκείνη τη στιγμή απλά. Ήθελα να. Θυμάσαι το, καρτούν τον, τον Ηρακλή. Το έχεις <Πίσεις> δει. Ναι, 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 ναι. Θυμάσαι τον, ε, τον Άδη ο οποίο είχε μια φτιά. Ναι ναι, 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 ναι. Και μου έκανε ναι, ναι, ναι. έκρηξη, <Πίσεις> <Πίσεις> <Ήμουνα> έτσι, ρε. <Πίσεις> πραγματικά <Πίσεις> ήμουνα έτσι. Έλα ρε. Ε, αυτό τώρα μου θυμίζει δεν είναι αντίστοιχη περίπτωση. Μισό, <Πίσεις> τα αναμπιπητικά δεν είναι ότι τα έστειλα, ξέρω εγώ, εκείνη τη μέρα και ήθελε να γίνει επί Τα είχα στείλει τρει εβδομάδε. Ναι. Και δεν είχε νοηροποιηθεί. Τρει εβδομάδε. Από τι. Όχι τρει, δυόμιση φίλε, εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Τι μου λες, δεν είναι ότι τα έστειλε χθε και δεν είναι εγώ. Όχι, μέρα, δεν, ναι. μα, 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 δεν συζητούσα εγώ αυτό. Και να μου κάνει άλλη. Σα κάνω και χάρη μου, λέει, που σα εξυπηρετώ δωρο στο τηλέφωνο. Ωραία, φίλε, τραγικό γενικά. Ε. Πάμε να κάνουμε ένα καλό έμβασμα εκεί πέρα να, να φύγουμε. Απλά κατάλαβε, αυτό με εκνευρίζει τώρα. Ότι οι επιλογέ σου, τι είναι. Τα ίδια σκατά, απλά έχουν άλλο λογότυπο. ναι, μα δεν έχει νόημα. Δεν έχει διαφορά. Είναι το ίδιο πράγμα. Μα αυτό το οποίο σχολιάζουν και με τα επιτόκια των καταθέσεων ότι. Τραγικό ναι, 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 άλλο ναι, ναι. τραγικό γι' αυτό. Ναι. Με το να, να πάρει τα λεφτά σου από άλλο ATM. άμα μα σκεφτείς... το... αυτό δεν κρύθηκε παράνομο. Ή <συμή> είχα... Ναι. ναι. αλλά ακόμα τα χρεώνουν. Τα χρεώνουν ακόμα. Ναι. Το ναι ρε, ρε, γιατί. Κάποιος... Κρύθηκε παράνομο και μαλάκα. Ε, epic ε, μαλάκα τέτοιο κράτο. Ε, το πρόστιμο προφανώ θα παίρνει το κράτο μετά γι' αυτό. Άρα εσύ πληρώνει τα καμισιάτικα. Ναι, ρε. Εννοείται, ναι, εσύ και εσύ μετά όταν πήρε... βγαίνει στο κράτο. Δεν είναι ότι Γυρίστε όλα τα λεφτά που έχετε πάρει, ξέρω εγώ, από συναλλαγέ ή κάτι τέτοιο, ή πλέον κάνετε το δωρεάν, ή δώστε μια. Οτιδήποτε, ρε. Απλά πήρε λεφτά από το κράτο και καλά. Όταν, όταν το πρόστιμο είναι συνολικά 14 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο ήταν. Είναι να του λε: Α, καλά κάνει. Είναι ε, 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 απλά. Ε, 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 απλά μετά το κράτο γίνεται ένα. Πρόσεξε. Ο νταβάτζήσουν οι τράπεζε. Και μετά έρχεται το κράτο και γίνεται ο νταβά των τραπεζών. Ναι. Και λέει, συνεχίστε να. πουλάει προστασία στην ουσία. Okay, Και ναι. λέει, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Απλά, εγώ θα πάρω ένα cut από αυτό. Ναι. Δηλαδή, σα λέω ότι κακό το κάνετε στου πολίτε. Απλά, φέρτε μου λίγο. Ήταν σαν τι κλήσει κάτω στο, στο Δήμο Αθηνέων. Ναι. Κάποια στιγμή η κλήση ήταν λιγότερο όπω ήταν να πληρώσει κάρτα για να, για να ναι, εγώ Το έξω. βάζα. Το βάζα παράνομα τότε. Εννοείται. Προφανώ γιατί το πόλι σπαρκ που είχαμε κάτω. Δεν αμαί... ήταν πόλη σπάρκ. Ήτανε. Θε... 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 το Θε... τώρα. Όχι, δεν θα το κάνει τώρα, mm. αλλά αν κάποιο θυμάται το πάρκινγκ στην Κλαθμόνο, αν ήταν πόλη πάρκ, α μα το πει, γιατί εγώ επιμένω δεν ήταν πόλη πάρκ. Όχι, ρε, ήταν πόλη πάρκ. Το θυμάμαι, δηλαδή. Γιατί θυμάμαι να έχω στο μυαλό μου πώ γίνεται να είναι και τα δύο πόλη πάρκ και αυτό και στην Κάνικο και να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή. Αυτή η απορία δεν μου λύθηκε ποτέ μέχρι να κλείσει. Okay. Χάρηκε που έκλεισε. Ε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί ξεκίναγε γιατί είχε σκαλοπάτι 8 ευρώ. 8,5. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά με την Κάνιγκο. Και έφτανε <συστά> μέχρι 16 ευρώ. Το οποίο και τώρα είναι φθηνό βέβαια, αλλά. 13 ευρώ φτάνει τώρα. Για το συγκεκριμένο. Αλλά άμα πα σε άλλα πάρκι, νομίζω κάπου ναι. πάνε 20 εικοσάρικο εύκολα. Mm. Νομίζω ναι. <συστά> Πάντω τώρα είναι φθηνότερο και δεν έχει αυτό το τεράστιο σκαλοπάτι και είναι καλύτερο επίση. Και διαχειριστικά. Έχουν κάνει και πολύ καλή ναι. δουλειά επίσης στο πάρκινγκ. Οπότε, why the fuck not. Επίσης, ο, ο λόγος που έκλεισε, αν έχω ακούσει καλά, κύκλου εδώ... Ναι, δεν πλήρωνε... Ναι, δημοτικά τέλη και είχαν συσσωρευτεί 5 εκατομμύρια χρέη. Αυτό είναι το μεγάλο το νούμερο. Ναι, προφανώ αυτό δεν πληρώνει δημοτικά τελικά το ευρώ το μήνα. Καλά. εντάξει, μπορεί να δίνει και. Τι να σου μου πει ότι έδινε 10.000 ευρώ μήνα, το πίστευα. Γιατί είναι τεράστιο στην μόνο. Μα είναι του Δήμου του Ιωάννου στο πάρκινγκ. Οπότε λογικά αυτό είναι και το ενίκιο μαζί σου. ναι, Ενώ μπορεί να ήταν. Τώρα, το, κάνει ο Περέιτ ο Δήμο πάντα στο πάρκινγκ. Δεν είναι δηλαδή ιδιωτικό. Κάτι θέλω να πω όμω για το. Γιατί λέγαμε για το Πόλι Πάρκ Α, ah, σου είπα εγώ για τι ε, κλήσει οι οποίε ήταν πιο φθηνέ. Το πόλι σπαρκ λοιπόν ξεκίνησε από τα 8 ευρώ και έφτανε μέχρι 16. Παρκάροντα παράνομα έξω. Προς 10. Ε, ε, ποια ήταν η δεύτερη επιλογή, Να παρκάρει νόμιμα έξω. Για να παρκάρει νόμιμα έξω μπορούσε μέχρι 4 ώρε. Σωστά, και να δώσει 6 ευρώ νομίζω ήταν τότε. Κάτι τέτοιο. Μετά, ανέτρωγε. Οπότε το κρατάμε αυτό. Και μετά ήταν και το πρόστιμο για το παράνομο πάρκινγκ. Το οποίο πρόστιμο ήταν. 20 ευρώ και αν το πλήρωνε εντό δύο εβδομάδων, 10, 10, ευρώ. 10 ευρώ. Οπότε. Το η, η, πιο ακριβή επιλογή ήταν το πάρκινγκ. Άμα πλήρωνε, γιατί. Ήταν το πάρκινγκ ή τέλο πάντων το εισιτήριο και μετά να φας πρόστιμο. Δεν δηλαδή, θυμάμαι, αν δηλαδή, τα δύο παίζανε μαζί. Σωστά, ναι, αν, πάρκα, παράνομα, πλήρωνε το πρόστιμο και ήταν 10 ευρώ η μέρα. Οπότε μια χαρά. Εγώ αυτό έκανα. Που εκεί πέρα είχε μια πιθανότητα να φας πρόστιμο. Ναι. Γιατί δεν, κόβ, δεν κόβανε πάντα. Wow, Κάποια στιγμή την πιθανότητα Ότι αν έξερω, εγώ σου 8 στι 10 φορέ. Κάποια στιγμή πάθανε με την προ προηγούμενη επικαμή. Είχαν πάθει ένα μοκ με τα πρόστιμα. Ρε κοβόντουσαν. Τώρα τι να σου πω, Έχει τύχει να παρκάρω ευρυπίδου 7, να έρθω στο γραφείο, να κλείσω υπολογιστή, να μαζέψω κάτι, να κατέβω κάτι και να μου έχει μπει το μπιλιέτο. Εντάξει, μπορεί να άντια να περάσει. Αυτό να μου έχει πειράταν, τύχει. Ναι. Μου έχει τύχει αντίστοιχο τύπου μέσα σε μία-δύο ώρε να έχει πέσει το πρόστιμο. Μου έχει τύχει πάνω, πάνω από μία-δύο, δεν ξέρω τρει φορέ. Όχι όχι Αυτό τύπου στο 20-30 λεπτό. Να μου έρθει, δεν μου ήξερα να τύχει. Αυτό εντάξει, μπορεί να το και τύχει. Εντάξει. Αλλά ναι. Okay. Ε, okay. Ε, μα, μα είναι τραγικό. Δηλαδή δεν μπορεί να μου, το πρόστιμο να είναι συγκρίσιμο με το κόστο του να παρκάρει κάπου. Προφανώ ο άλλο θα προτιμήσει. ναι. Όπω αντίστοιχα αυτό το έχω κάνει και στο Λονδίνο. <συσκάς> δηλαδή αν το έβαζα, το έχω παρατηρήσει. <συσκάς> Είσαι outlaw. Περίπου ναι. Γιατί είναι απλό ρε. Ο αστυνομικό περνάει κάθε δύο μέρε από εκεί που όταν πηγαίνω, πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Okay. Και επειδή τρώω τα πρόσθεμα συχνά, το έχω μάθει πλέον. Ο αστυνομικό περνάει καθημερινέ κάθε δύο μέρε. Την Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Okay. Η Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, δεν θυμάμαι. Ωραία. Το πρόστιμο είναι 60 λίρε. Οκ. Okay. Okay. Ωραία. Το πάρκινγκ είναι 35 λίρε τη μέρα. Άρα κλειτώνει δεκαλεγρέ. Ναι. Οκ. Okay. Άνφα, Αν Γιατί μπορεί και να μην περάσει κάποιε φορέ. Καλοκαίρι έχω δει μερικέ φορέ είναι πιο χαλαρή. Πιο ζόρικα. <laughs> ναι, 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 Και ειδικά επειδή δεν παίρνω. Δεν... Συνήθω θα πάρω αμάξι άμα να κάνουμε καμιά εκδρομή ή άμα να κάνουμε τίποτα τέτοιο. Και Σαββατο... Κυριακή δεν περνάει σίγουρα. Και Σάββατο το πάρκι να απαγορεύεται μέχρι τίποτα 12 το πρωί ή κάτι τέτοιο. Μετά το χαλαρώνουν. Οκ. Mm. Okay. Αυτό. Οπότε. Ε, πίσω λοιπόν ε, στο, στο κομμάτι ε, Τη μιζέρια. Ρε, πραγματικά, ειδικά σε τόσο μεγάλε επιχειρήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό βασικά. Αυτό είναι Μαι. το χειρότερο. Ο, ο, ο ανταγωνισμό είναι μηδέν. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι θέλω να πω. Καταρχά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι με τον ανταγωνισμό και θέλει πραγματικό ανταγωνισμό. Θε δηλαδή έναν εχθρό, ρε, παιδί μου, δύο. Εχθροί, συσσαγωγικά. Δηλαδή, όταν έρχεσαι στον άλλο καλύτερα. Ό, να θε το κακό του άλλου, να θε να είσαι καλύτερο. Αυτό εννοώ δηλαδή. Είναι στου ανταγωνιστέ, τα λέει όλα βασικά σε λέξει. Οπότε ε, μια χαρά. Θε δηλαδή κάποιο να προσπαθεί να είναι καλύτερο. Εδώ δεν έχουν κανένα κίνητρο. Γι' αυτό οι τράπεζε δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό οι υπηρεσίε σου έχουν και καταραίουν γενικά των τραπεζών. Και γι' αυτό βγάζουν και πάρα πολλά χρήματα ενώ καταραίουν οι υπηρεσίε του. Μα είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Επίση, κάπου είδα για το κ ε, στην Αγγλία κέρδισε η Viva το δικαστήριο έναντι τη Τζέμι Μόργαν. Όντω. Ναι, κάτι τέτοιο είδα. Ή τουλάχιστον okay. η, η πρώτη δικαστική απόφαση είναι υπέρ τη Viva. Άρθα κόψει τη μαλακία με τα 10 ευρώ ανάημον. Δεν ξέρω, μαλακά αυτό είναι χοντρό. Εντάξει, α πούμε και τη Viva τώρα θα την κόψω. Ενώ, δεν, δεν έχει πρόβλημα το να, να δίνει 10 ευρώ να... το μήνα. Ρε, άμα ήταν ε, ότι ξέρει τι, σου δίνω ένα πακέτο πραγμάτων, υπηρεσιών με 10 ευρώ, να το δεχτώ. Αλλά για κάθε IBAN που θε να λαμβάνει πληρωμέ, να δίνει ένα 10 ευρώ. Ναι. Κάποια τέτοια μαλακιά μου είχε εμφανίσει και με ένα Eurobank, by the way, γιατί έχω ένα λογαριασμό εκεί ξεχασμένο και μου στείλε ένα μήνυμα ότι ε, θα σα πάμε αυτόματα. Στα γαμισιάτικα. Όχι, ναι. Πάμε στη νέα εποχή τη συνεργασία μα. <laughs> Αλλά απ, απ, απλά τα μου και τόσο μου κωδικού μπορώ να πω, Δηλαδή, ποια, είναι η εποχή συνεργασία. εντάξει, αν περνά κάποιο ποσό που το, το Uribor σου λέω εγώ, δεν λέω καν κάτι άλλο, ναι. είναι επαρκέ, δεν θα πρέπει καν να έχει. Ναι, ρε, δηλαδή, ναι. άμα είναι συγκρίσιμο το, το ποσοστό του Uribor ναι. από τον μέσο, από τι μέσε καθέσει σου, μάλλον το ποσοστό του Uribor επί τι μέσε καταθέσει σου να είναι μικρότερο mm. από μια τιμή που θα θέλω να βάλω το μήνα, δεν θα πρέπει καν να σε χρεώνω. Γιατί πόνος. αφού δεν σου δίνει που δεν σου δίνει τίποτα. Α, η Eurobank το λέει. Λέει ότι άμα έχει πάνω από 10.000 μέσα, ε, okay. δεν χρεώνω. Το λέει αυτό. Ή τουλάχιστον κάτι τέτοιο διάβασα, δεν ξέρω. Εγώ mm. δεν ξέρω, mm. ξέρω καν λεφτά έχω εκεί μέσα. Mm. Θα πω να δω μετά. Γιατί είναι, είναι εντελώς, ε, 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 ξεχασμένο. <χ> Έχουμε και ένα λογαριασμό που νομίζω ότι έχει 40 ευρώ να ξέρει. Ναι, μέσα. ναι. Το βλέπει και εσύ το βομπάκι. Μπορεί να το κλείσει Αυτό είναι ένα λογαριασμό που είναι νομίζω στο όνομά σου και στο όνομά μου πριν ανοίξουμε εταιρεία Shortcut. Και ήταν από την Αγγλική. Ήταν από την Αγγλική. Μπράβο, μπράβο, έχει δίκιο. Shortcut Limited. Πώ, πού. Κάμισε αυτό δεν κλείνει. Έχει... Θα χαράξουμε 40 ευρώ στη Eurobank. Όχι, μαλάγια θα του πάρω. Ούτε δύο σέντζε το αφήνω μέσα. Πάμε να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω. Βρέτησα να κάνουμε 40 ευρώ να το γιορτάσουμε το κλείσιμο αυτό. Μπράβο, αυτά κάπω πρέπει να τα γιορτάσουμε. Είναι όπω ε, εγώ έλεγα: Έχω βάλει κάτι με το χέρι στην Nvidia. Με ναι. κάτι Έχω βάλει πενό εγώ στην Nvidia και τώρα έχει πάει επί τρία, αλλά απλά έχω 150 ευρώ. Και λέω: Ξέρετε τι, Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτά είναι μάλλον. να πάμε να τα φάω κάπου. Δηλαδή δεν έχει, <laughs> δε, δε, δεν έχει νόημα πούμε, όλο αυτό. <laughs> εγώ ήθελα να πω, περίμενε, για το κομμάτι του. Θα δει που κολλάει με αυτό το οποίο λε. Η κακή εξυπηρέτηση που έχει. Είναι θέμα ασύμετρης, ας πούμε, μιας ασύμετρης σχέσης. Mm -hmm. Δηλαδή κάποιος έχει το πάνω χέρι και το εκμεταλλεύεται. Αυτό έχω δει ότι γενικά, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα συμβαίνει και εκτός χώρας αυτό, αλλά κάτι το οποίο εμάς μας έτυχε τελευταία και ήμουν, πήγε το αίμα μου στο κεφάλι πάλι ήταν... Με, με, ένα πελάτη που ήμασταν να παραδώσουμε ρε παιδί μου που είχαμε έτσι μια διένεξη που το έγραψα και στο, και στο, blog μας και καθυστερούσε να μας πληρώσει το τέλος mm. Ενώ mm. είχε περάσει αρκετό καιρό από τότε που είχαμε παραδώσει γιατί μ, έλεγε ρε παιδί μου ότι ε, να δούμε ξέρεις ότι όλα είναι τέλεια και ξέρεις είχαν περάσει διακοπές ξέρω εγώ παίρνανε όλο τον χρόνο τους και αυτά τέλος πάντων, και το λύσαμε πιο έρευνα. δεν έγινε escalate αυτό το θέμα αλλά στο παρελθόν έχει τύχει να γίνει έσκαλετς κοινικό με πελάτη ο οποίος σου κρατάει πληρωμή mm -hmm. και ζητάει από σένα το κάτι παραπάνω για να σου δώσει τα ήδη δε Και αυτό είναι από τα άλλα πράγματα τα οποία εμένα με κάνουν φουριόζω. Όταν mm λέω -hmm. φουριόζω, ε, μιλάμε, είναι από τα πράγματα τα οποία δηλαδή τα παίρνω. Πάρα πολύ. Συνήθω σε αυτά δεν απαντάω για μια μέρα για να μην είμαι πολύ επιθετικό. Και Συνή... εγώ το έχω ξεκινήσει το κάνω. Συνήθω σε αυτά παίρνω, παίρνω μια μέρα ε, για να μην γίνω πάρα πολύ επιθετικό με αυτό. Mm -hmm. Και να μπορέσω λίγο να το δω, να το δω ψύχρεμα. Γιατί εκτό από το ότι το θεωρώ άδικο, το θεωρώ πάρα πολύ κακό. Δηλαδή είναι από τι τιμέ που λέω: Ωραία, αυτή η συνεργασία τελείωσε. Mm -hmm. Αυτέ... Είναι η φάση που λέω συνήθω αυτή η συνεργασία τελείω. Δεν έχει, δεν έχει νόημα mm. να. Το, το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχει επιλογέ. Μπορεί να βρει άλλου πελάτε. Ενώ το χειρότερο στο άλλο είναι ότι δεν, μπο... να... δεν μπορεί να μην έχει τράπεζα. Ναι, Κοίταξε, να σου πω τι, μπο... τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να έχει, και μάλλον αυτό πρέπει να κάνουμε, έχει το 90% των χρημάτων σου στη Χύψη Revolut διάλεξε ποια εταιρεία θέ, ποια τράπεζα μπορεί να σε εξυπηρετήσει καλά, N26 whatever. Ναι. Και, έχει, έχει τα absolutely basics εδώ. Και να σου πω κάτι τώρα. Θέλω. Ερφιλέ τις κράζω αυτέ τι εταιρείε, ε, αλλά είναι πολλέ startups στην Ελλάδα οι οποίε κρατάνε ένα entity στη χώρα εδώ για τα απολύτω βασικά λειτουργικά και έχουν όλα του τα φράγκα έξω. Mm -hmm. okay. Εγώ το θεωρώ μαλακή αυτό. Κι εγώ. Αλλά Βλέπω και αυτό που κάνουν τώρα οι τράπεζε και. Δεν δε α πω ότι του δικαιολογώ, αλλά σε ένα βαθμό το καταλαβαίνω λίγο. Γιατί εν τέλει θε να κάνει την business σου. Mm -hmm. Και θέλει. Ε, οι συνεργάτε σου γενικά, βασικά θε οι συνεργασίε να είναι υποστηρικτικέ. Αυτό θέλει. Δηλαδή, προσπα Σου δίνω κάτι, μου δίνει κάτι. Είναι. Και τελειώνει εκεί. Αστείο πλέον. Αστείο, αστείο. Ρε είναι, είναι τραγικό. πά μετά, ξέρω εγώ, πήρα. Τεσπονεί, ήμουνα στην παραλία ναι. και παραλίγο να πέσω κι εγώ στο ίδιο σκάμ που έχει πέσει και εσύ, ρε παιδί μου. Πέριχη το κάποιο εκεί πέρα και μου λέει: Γεια, είμαι τη βόμβα, θα μου 15 ευρώ να σου δώσω μια κάρτα. Τελικά δεν ήταν σκάμ εμένα, το είπα. Ούτε εμένα δεν ήταν σκάμ, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι: Δεν είναι καλή ιδέα και δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί τε, ήταν ένα, ένα τυχαίο άτομο, ωραία. Ναι. Και μετά κάτι εκεί πέρα το. κάτι μαλακίσανε, δεν ξέρω, ρε παιδί μου στην ενεργοποίηση. Πήγε... Yeah. Και, και, μιλάω με την υποστήριξη, μιλάω τον εξή στην αρχή με chat. Ναι. Και μετά από λίγο με χτυπάει παι... τηλέφωνο μου και μου λέει: Γεια σα, σα πήρα εγώ, είμαι από το chat. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει: ε, Ήθελα να, να σιγουρευτώ ότι ξέρετε ότι είναι όλα καλά και αλήθεια θα το ενεργοποιήσουμε. Απλά, πώ να σα το πω, λέει, μου λέει τεχνικά, ε, φορτώνει τώρα η κάρτα στο δίκτυο. <laughs> <laughs> Μαλάκα... είναι με τα κέρματα. Ένα ευρώ, δύο ευρώ, τρία ευρώ. Και εκεί πέρα. Πε συνειδητοποιώ. Μαλάκα, δεν, Ποια, ποια, είναι η επιλογή σου. Είναι το ίδιο πράγμα με, τη, με την κολοέβη. Ποιο ήταν εκεί το θέμα, θύμισε μου, κάτι που σου κάνανε μόνοι του αφού... μονομερή αύξηση. Ναι, είπαν ρε παιδί μου, α, τώρα μα λείπουν 3% τι παραπάνω, ρε παιδί μου, στο, στο budget μα. Ναι. Γιατί όχι. Το, το οποίο, τι, τι μπορεί να κάνει εκεί, ωραία. Τελικά τα γλιτώσω αυτά τα λεφτά. Λογικά δεν τα γλιτώσω. Δεν νομίζω ότι υπά... δεν υπάρχει. Ποια είναι η, η λύση που έχει αυτό. Έχει εσύ υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Όχι, οποίο... δεν τα πληρώνω αυτά τα λεφτά. Yeah. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να αγοράσει αυτοκίνητο ή Οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω. Μην τα αγοράσει. Νομίζω ότι δεν μπορώ γιατί για να πάρω την επιδότηση. <laughs> <για> ελεκτρικά... <laughs> Καταλάβει. <laughs> ναι, γιατί για παράδειγμα τότε η μαλακία του κινούμε ηλεκτρικά. Ναι. Ε, σε ανάγκαζε να... να έχει συμβόλαιο με αναγκαστική εξαγορά στο τέλο. Ah, okay. Γιατί ήταν και καλά για να, για να βάλουν στην αγορά αυτοκίνητα τα οποία θα τα. Ναι, ναι, ναι. ναι λε ναι. και τα άλλα, τι θα τα κάνουν οι εταιρείε ενώ ξέρω, ξα... δεν είχε νόημα. Ε, οπότε. Οκ. Τούλο. Απλά πράγματα. Ενώ. Δεν, δεν Ρε, έτσι. Έτσι. Όταν ήρθε να κάνει κατάθεση, απλά αφαίρεσαι το... Το, το, το ποσό. Τα αφαιρώ κάθε μήνα, δεν τα πληρώνω. Πληρώνω το παλιό ποσό. Α, ωραία, μια χαρά. Ναι, όχι με αυτό, τέτοιο. Και απλά ένα-δυο μήνε μου στέλνουν Γεια σα, είμαστε από το λογιστήριο. Να ξέρετε ότι χρωστάτε λεφτά. Ωραία, όταν του λε δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Γιατί θα πα σε κάποιον ο οποίο είναι ένα πολιτή. και να ήθελε και να συμφωνήσει μαζί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Mm. Κατάλαβε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτό, λέω αυτοί οι οργανισμοί. Αυτό είναι το θέμα. Ένα άλλο θέμα. Πάλι είναι αυτή η ασύμετρη σχέση. Είναι ότι εσύ είσαι ο άμεσα ενδιαφερόμενο. Και αυτό είναι κάποιο. Και ο decision maker. Αυτό με τον οποίο θα μπορούσε να μιλήσει. Απομακρύνεται από σένα και βάζει μια σπίδα μπροστά. Ναι. Μαλάκα, έχει πει τόσα πράγματα τα οποία με θυμώνουν αυτή τη στιγμή. Μα, μα πραγματικά. Απλά σου λέω, εξεράγει σήμερα. Το Σάββατο για την ακρίβεια, απλά. Λοιπόν. Και η ακόμα η φλόγα εδώ πέρα του, του Άδη πάνω στο κεφάλι μου. Είναι. Λοιπόν. Γενικά θα έλεγα ότι είμαι ήρεμο άνθρωπο. Είμαι άνθρωπος... Είσαι σίγουρα πιο ήρεμο από μένα. Μπορούμε να το πάμε συγκριτικά. Είμαι, είμαι ήρεμο άνθρωπο. Δεν θυμώνω συχνά. Θυμώνω πολύ σπάνια. Ε συνήθω το θυμώνω, θυμώνω για σοβαρούς λόγους και γι' αυτό θυμώνω αρκετά. Και υπάρχει μια εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν θα πω, η οποία χρωστάει στη Σόρσλερ 1.8.000. ρο 8 είναι Ναι. Α, στη Σόρσλερ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Όχι, υπάρχει και αυτή η εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. με μια άλλη εταιρεία. Έχουμε μπερδεύει τα πιστόνια. Το revolver με το θαρμαδιάρι. Μαλάκα. Αυτή είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν έχουν κλείσει. Το έχω ακόμα στο μυαλό μου ότι ξέρει τι, όταν κάποια στιγμή. Θα βρεθεί η ευκαιρία. Θα σου πω: Φτάσουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο που δεν θα είμαστε στην πρέσα, και πρέπει να κάνουμε αυτό και πρέπει να κάνουμε το άλλο, και το focus να είναι αυτή τη στιγμή η logic πρέπει να πάει μπροστά και μπροστά και, μπροστά και πάμε, αυτό είναι το επόμενο πράγμα που θα πιάσω. Ναι, ναι, ναι. Και θα είμαι Furious εκεί πέρα. Μα, μα θέλει τέτοιο, ρε, θέλει. Ναι. Και, και έξω τουλάχιστον, μπορώ να πω ότι με την άλλη εταιρεία η οποία μα χρωστούσε και αυτοί κάποια χρήματα. Ναι. Τουλάχιστον με, με, την πολλή πίεση πήραμε ένα ψήγμα, στο πούμε. Ένα... Εντάξει, ποσοστία ήταν πήραμε... Ήταν 25% ναι, 20%, 20, 20%. Από Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, ναι. Όχι, το ένα 20% πήραμε. Ναι. 20% νομίζω ήταν. 20 Ένα στα πέντε τιμολόγια νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ αυτό. Πόπ, Εκεί πέρα, α γενικά μα μαλακία. Θεωρώ. Ναι, ρε, φουλ. Εννοείται. Γενικά, δυστυχώ έχω. Έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να, δείχνει εύκολα εμπιστοσύνη όχι, σε όλε τι Είναι σε κάποιε, βασικά που το λέγαμε και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, που θεωρώ ότι de facto πρέπει να ξεκινά με εμπιστοσύνη. Για μένα αυτή είναι μια σχέση με του υπαλλήλου μα. Επειδή περνάμε κάποια τσέξ και τον βλέπουμε τον άλλον και τον γνωρίζουμε, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να ξεκινά με εμπιστοσύνη. Ε, εκεί επενδύει σε μια. Σε μια, σε μια σχέση μακροχρόνια, δηλαδή δεν είναι... Αλλά τώρα με ένα πελάτη. Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι, θα σου... ότι άμα σου άρχισε τα, τα λεφτά να στα πληρώσει μια εβδομάδα, θα στα δώσει την επόμενη και έλα μου συνεχίζουμε δουλειά. Όχι, τέρμα. Ρε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στην μία έχει βγει για μπύρε με κάποιο τυχαίο άτομο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό. στην άλλη είναι ο άνθρωπο που θα πορευτεί μαζί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν είναι. Ενώ άμα, άμα το, πας σε σχέσει ανθρώπινε. Ναι. Ο πελάτη είναι εντάξει, βγήκα μια μπύρα, δεν θα περάσουμε σήμερα γαμό, ρε παιδί μου, γι' αυτά. Αλλά ξέρει, ο καθένα θα πληρώσει την πύρα του, ρε παιδί μου. Ποιο μου έλεγε, μια ιστορία που είχε, είχε πάει ένα ταξίδι, ήταν μια παρέα και του είχαν κουμπώσει έναν άσχετο στο αμάξι του και γιατί κρυκάνε σαν καρπούλινγκ και του φέρμαρε κάτι πιστόλια ε, του λέγει να σου πάρουμε ένα καφέ θα, θα το δώσω μετά μετά του άνοιξε την πόρτα απότομα του χτύπησε το αμάξι του, έκανε ζημιά ε, και μετά εξαφανίστηκε αυτός. Όντως, oh, no. που... Δεν ξέρω, έχω γίνει. Κάπου άκομαι, Έχω γίνει είτε... περίεργο σε κάτι τέτοια. Δεν, δεν μπλέκω. Τι είσαι, καρπούλινγκ και τέτοια πράγματα. Γενικά, εντάξει, πλέον επειδή ο χρόνο μπορώ να περνάω ρε παιδί μου με φίλου κλπ. Ε, είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Πλέον επιλέγω να τον περνάω μόνο με άτομο που με ενδιαφέρει ε, να είναι μαζί του. Θα σου πω, Είμαι, σε, αυτό, σε αυτό δεν έχω. Δηλαδή, εμένα μ αρέσει κιόλα. Το συνειδητοποιήσα τελευταία μου αρέσει πολύ να γνωρίζω κόσμο, και ειδικά περίεργο κόσμο. Δηλαδή, εγώ. Διαφορετικό το ένα με yeah. το άλλο. Δηλαδή, τρελαίνουμε να γνωρίζω ανθρώπου που οι άλλοι του λένε weirdos. Δηλαδή, για μένα είναι. Το, το έλεγα τελευταία, δηλαδή, νιώθω ότι εξερευνώ. Τι σου πω. Πολύ ενδιαφέρουσε προσωπικότητε. Γιατί συνήθω. Όταν κάποιο είναι αυτό το οποίο κατά βάση λέγεται weirdo. Mm -hmm. για, για κάποιο λόγο είναι έτσι. <laughs> δηλαδή <laughs> για, <κα> ναι, <laughs> για, κάποιο, για κάποιο λόγο είναι έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι η κορυφή ενό πολύ ενδιαφέροντο παγόβουνου ρε παιδί μου. Οπότε μπαίνω. Δε... Σκάβει. Σκάβω πάρα πολύ γιατί. Λέμε ότι είναι διαφορετικά ναι, δε... πράγματα όμω. Ενώ να δεν... πάω πίσω σε αυτό που λε. Απλώ επειδή για μένα αυτό είναι κάτι που έχω συνειδητοποιήσει ότι. Με εξετάζει να γνωρίζω διαφορετικέ προσωπικότητε, να το πω έτσι. Mm -hmm. Προσωπικότητε που δεν θα τι συναντήσει. Ε, Συνήθω. Εδώ ε, το χαίρομαι. Το άλλο το οποίο κάνω όμω, όταν βγαίνω με παρέ στο οποιοδήποτε σκηνικό, εγώ δεν είμαι ποτέ καρπούλινγκ. Τι, και τι θέλω να πω, αν θέλει κάποιο να τον πάρω, κάπου να πάω με τον παίρνω. Εγώ πάντα φεύγω όποτε θέλω. Αυτό για μένα έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν μπαίνω σε μάξι άλλου για να μπα... Δεν υπάρχει περίπτωση. Να μπω στη διαδικασία, να σκεφτώ να, να θέλω από κάπου να φύγω και να πρέπει να το ζητήσω. Για μένα αυτό τελείωσε, δεν το κάνω ποτέ. Εκτό και αν είναι εύκολο, δηλαδή. Αν πηγαίνουμε κάπου στο κέντρο ή πηγαίνουμε κάπου στην Αθήνα που απλά παίρνω ένα ταξί και γυρίζω, είναι fair. Δεν, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Αλλά δεν εγκλωβίζομαι σε καταστάσει ποτέ, εγώ για παράδειγμα. Μηδέν. Μηδέν όμω. Δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Όσο πιο λίγο είναι ο χρόνο που έχει διαθέσιμο, τόσο πιο πολύ τον επικεντρώνει σε πίσω... με εκεί που ξεκινήσαμε. Ο εγκλωβισμό είναι κακό πράγμα. Είναι το χείριστο. Είναι, δηλαδή εν τέλει, α, αυτό το οποίο συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο, είναι καταστάσεις στις οποίες δεν είναι συμμετρική μια σχέση. Σε μια κατάσταση δεν έχεις τους βαθμούς ελευθερίας που θα μπορούσε να έχεις. Δεν μιλάμε τώρα ε, σε λογικά πλαίσια. Πάντα. Δηλαδή, ένα άλλο πράγμα το οποίο με πασχολεί, και το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά μάλλον κάτι θα δοκιμάσω έτσι. Το σκέφτομαι μέσα στο καλοκαίρι για να δω πόσο εύκολο είναι να κάνω μια. Ε, Πώ τη λένε, προ, Όχι πρόβατζενεράλε. Είναι. Ναι. Δοκιμή, μια δοκιμή είναι σε πλατφόρμε που έχει κάποια ETF, κάποιε συμμετοχέ, πόσο εύκολο είναι να φύγει και να πάρει τα λεφτά σου. Αυτό είναι νομίζω μια πολύ καλή άσκηση να κάνει. Ναι. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο σκοπεύω να το κάνω κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Mm -hmm. Δοκιμαστικά ή. Δοκιμαστικά. δεν εκνευρίστηκε. Όχι, δεν έχω εκνευρίσει με κάτι. Όχι, γιατί. Όχι, χρησιμοποιούμε σ... παρόμοιε πλατφόρμε να ξέρω ναι, να. Όχι, όχι δεν και είναι εκνευρίστηκα. Όμω είναι... είναι. σημαντικό αν κύριε παιδί μου, στην ουσία, αν τοποθετήσει από τα μιεύσου σου κάπου, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν θέλω να μάθω πώ φεύγω τη στιγμή που το έχω ανάγκη. Ισχύει. Μεγάλο... Είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό το οποίο λένε ότι. Κάναμε, κάποια, κάναμε, μια παρουσίαση, νομίζω το Φλεβάρι, που δείξαμε πώ μπορεί να στήσει με, Docker, με Docker, Postgres, η οποία κάνει replication και ωραία πράγματα. Και κάποια στιγμή ή έγινε μια ερώτηση από το κοινό, ή το συζητήσαμε off camera μετά, ότι είναι σημαντικό να κάνει πρόβα το restore. Πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρει πώ κάνει restore. Ναι, πολύ σημαντικό. Είναι το, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τη στιγμή που θα χρειαστεί κάτι, να μην έχει διαδικασίε εξερεύνηση. Δεν είναι. είναι το disaster recovery, όπω τα λέγαμε. Αλλά το disaster Φωστά. recovery δεν είναι απαραίτητο να το έχει μόνο σε χαρτί. Πρέπει να ξέρει και πώ δουλεύει και να έχει αποδείξει τον εαυτό σου ότι δουλεύει. Ναι, 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 να το ξέρει. Οι σοβαρέ εταιρείε, όχι εμεί, <laughs> ε, <laughs> αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με backups και με οτιδήποτε άλλο τέτοιο σενάριο, όλε αυτέ τι διαδικασίε τι ε, τεστάρουν κάθε χρονικό διάστημα, ναι. κάθε τρει μήνε, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι προφανώ κάτι που κάνει κάθε μήνα ή κάθε μέρα αλλά κάθε κάποιο χρονικό διάστημα τρέχει τη διαδικασία σαν να είχε συμμετεί μια καταστροφή. Για να ξέρεις ότι όταν έρθει η ώρα είσαι online. Οπότε εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμή αυτό κρατάω ότι είναι το σημαντικό και το θέμα το θέμα του ναι. και πώς μια εμπορική σχέση μπορεί να είναι ή να παρουσιαστεί ως ασύμμετρη ε, για να σημειώσει κάποιε επιλογέ προ το συμφέρον του άλλου. Είναι τραγικό. Δεν Εγώ με αυτού του μεγάλου οργανισμού έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον. Δηλαδή με, με και να Ναι. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι σε όλε αυτέ τι περιπτώσει ποτέ mm. όταν είσαι ένα καλό πελάτη δεν έχει σημασία. Και είναι και ο ίδιο λόγο που αυτή την εβδομάδα που το γυρίζουμε, άρα σίγουρα μέχρι να έβγει το Pulses, ε, θα έχουμε φύγει και εντελώ από τη Scaleway. Ναι, οκ. Okay. Όχι, χρειάζεται ναι. αυτό. Γιατί ε, η Scaleway είναι μια εταιρεία η οποία έχει servers που για να αλλάξει από μηνιαίο σε billing σου λέει πρέπει να διαγράψει το server σου. Πρώτον, Το αφήνω στην άκρη γιατί μπορεί να σου πει ότι OK και από την άλλη πλευρά ε, στο κάνω αυτό. Γιατί τα συστήματα είναι χάλια. Οκ. Okay. Γιατί πουλάω μέταλλο. Α ναι. πούμε ότι είναι OK. Ωραία. Αλλά πρέπει να κάνεις το ίδιο για να αλλάξει και στοιχεία τιμολόγηση στο λογαριασμό. Νομίζω στοιχεία τιμολόγηση δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε καν. Έπρεπε να ναι. αλλάξουμε άλλο ο λογαριασμό. Ναι, λογαριασμό. αυτό δηλαδή στην ουσία. Και δεν μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία. Και το Airbnb κάνει αυτό με αλλαγία. Ναι. Άσχετο. Οπότε. Οπότε Scaleway θα φάει ποβάρι. Ήδη ο ένα σερβερ είναι με τον απόδειξη στον τάφο. Ένα δεν έχει μείνει. Ε, δεν ξέρω αν τον διαγράψαμε τον έναν. Έπρεπε να πάρει σε μια εφαρμογή από αυτό. Ναι, αυτό έχει μείνει. Έχει μείνει και κάτι άλλο. Έχουμε το Sorsler. Θα παίξουμε. Ε, ναι. Οκ. Okay. Είναι το αγαπημένο migration. Είναι το ετήσιο <laughs> migration κάθε φορά. <laughs> θα γράψουμε και κώδικα ή απλά θα κάνουμε migration. Ε, μπορούμε λίγο. Άμα, δηλαδή τώρα καλοκαίρι, άμα χαλαρώσουμε λίγο, δικά, μετά τα, μετά τα επεισόδια, Μπορούμε να κάνουμε καμιά χαζομάρα. Οκ. Okay. Αυτό. Μέσα. Οκ. Okay. Έχουμε τίποτα άλλο. Αρέμα ρεύ. Αρέμα ρεύ. Όχι, το σημαντικό για μένα. Δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα λύνεται. Μακάρι να μπορέσω να βοηθήσω στη λύση του. Αλλά. Αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί με, με τρελαίνουν. Ναι. ναι. Δεν, μπορεί δηλαδή να ασχολείται ότι ο τηλεπικοινωνικό πάροχο μαζί σου μόνο τη στιγμή που θα πάρει και θα κάνει έτσι φορτότητα σε κάποιον άλλον. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά δύο πελάτε. Ο ένα πελάτη πληρώνει κάθε φορά πρώτη του μήνα ε, είναι μαζί σου νη χρόνια κλπ. Κανεί δεν ασχολείται μαζί του. Παίρνει να σου να ζητήσει κάτι, να χρειαστεί κάτι. Τίποτα. Ναι. Πελάτη ο οποίο κάθε χρόνο πηγαίνει σε άλλο πάροχο. Ναι. Εξυπηρετείται καλύτερα. Δεν είναι ηλίθιο αυτό. Ναι. Δηλαδή. Εντελώς. Ποιο θα ποιο, έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ακριβώ είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα. Είναι το, θέμα με του μεγάλου οργανισμού, οι οποίοι έχουν δεν λειτουργούν σε ελεύθερη αγορά και με ανταγωνισμό. Τρει εβδομάδε τώρα η Eurobank δεν ασχολείται μαζί μου. Ωραία. Ναι. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι τη στιγμή που θα πάω και θα πατήσω transfer και το υπόλοιπο θα είναι μηδέν. θα μου πάρει τηλέφωνο, ωραία. Και εγώ το πιστεύω. Το τρομερό με αυτού, του επίσης με αυτούς τους, τους οργανισμούς με τις τράπεζες είναι πόσο παιδί μου Επίση, ε, έρχονται και σου λένε Α, επειδή είσαι καλό πελάτη, εγώ να σου προτείνω κάποια αποταμιευτικά ή επενδυτικά προγράμματα. Εννοείται ότι... Τα οποία είναι τραγικά. Λίγο να ξέρει, τα, βα... τα βασικά ένα βίντεο στο YouTube να έχει δει. Ε, το κάνει την bank εκείνη τη στιγμή, δηλαδή του λες κάποια πράγματα με μαθηματικά και τελείω. Ναι. Είναι περίεργα τα πράγματα. Ναι. Όχι, με ένα ασφαλή υγεία μου που λύσανε σήμερα. Ναι. Την πήρε. Όχι. Τέλεια. <laughs> Εγώ αυτό έχω να πω πάντω. Ε, μακριά από σχέσεις, σχέσει. Μα δεν, το χειρότερο είναι δεν μπορεί πάντα να είσαι. Ρε, κάνει το minimum, ρε. Θα αφήσει τη Eurobank τα χρήματα τα απαραίτητα και όλα τα άλλα θα τα πα σε μια Neobank. Είσαι δύο Neobank, αν θε να κατανείμει το ρίσκο σου. Δεν, δεν ξέρω. Δεν έχει άδικο. Ναι. Και τελείωσε μετά. Ναι, όχι, δεν. Ε, ε, τρέλα. Τρέλα, ρε. Τρέλα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. απίστευτο. Εγώ αυτό θα το επεκτείνω και θα πω και από πελάτε οι οποίοι διαπραγματεύονται το πότε θα σε πληρώσουν ανεξαρτήτω συμφωνία μακριά και σε μεγάλου οργανισμού. Όσο μπορεί να μην είσαι ναι. εκτεθειμένος. εκτεθειμένος σε συγκεκριμένου οργανισμού, ναι. δεν είναι πάντα εύκολο. Όχι. Αν μπορεί να το κάνει, ναι. πάρε την επιλογή κάθε φορά. Ναι. Κου... Καταμερισμό ρίσκου. Ναι. Ε, καταμερισμός ή κατανομή. Distribution δεν είναι. Σωστά. Κατανομή ρίσκου. Ε. Με πέθανε τώρα. Όπως θέλετε. πάρτο Ναι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω. Τέλεια. Οπότε. Πάμε προτείνουμε. Αχ. Πρότεινα και τη Revolute την προηγούμενη φορά αργά μου το. Θα πήγαινα πολύ σήμερα. Ε, Πρώτον κάποια άλλη, η Neobank, ε, σήμερα. Κάτσε μια να Εσύ έχεις να προτείνεις κάτι. Έχω να προτείνω κάτι. Κάτσε να σκεφτώ πολύ, πολύ γρήγορα. Τι χρησιμοποιώ τελευταία καιρό και μου αρέσει πολύ. Πολλά πράγματα. Έχω γίνει πολύ απλός άνθρωπος. Δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου. Ε, δεν έχω κάτι καλό. Ωραία. Θα προτείνω ένα κανάλι στο. στο, στο το αποφάσισε το αυτό, το προτείνω. Είναι ένα περίεργο κανάλι στο YouTube. Mm -hmm. Το οποίο αυτό το ανακάλυψα χθε. Αλλά λέγεται Χερπετοφάουνα. Το προφέρω όπω γράφεται. Χερπετοφάουνα. Που ναι. σημαίνει μάλλον ερπετοπανίδα. Α, οκ. Ναι. Okay, okay, που. Ερπετοφώνα, μάλλον είναι η σωστή προφορά. Ε, το οποίο είναι ένα κανάλι στο YouTube που άσχολείται με διάφορα ερπετάκια, αμφίβια που υπάρχουν στην Ελλάδα και okay. είναι εκεί ένα τύπο ο οποίο δεν, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τέλο πάντων πώ και ασχολείται με αυτό, αλλά τελευταία με έχει πιάσει να είναι εμένα με τα φίδια ε, και πιάνει, δείχνει διάφορα φίδια και εξηγεί πώ είναι το καθένα, πώ τα ξεχωρίζει. Γενικά πιάνει και άλλα ζώα, Έχουμε τόσο πολλά φίδια στην Ελλάδα. Έχουμε. Θα σου πω τι ήταν για μένα το ενδιαφέρον. Έχουμε, διάφορα φίδια. Ε... κατά βάση να κίνδυνα, εκτό από κάποια ίδια εποχές που έχουμε, οι οποίε είναι δηλητηριώδει και άμα σε δαγκώσουν, ε, πρέπει να πάει, παιδί μου, στο. Έχει κάποιε ώρε, βέβαια, αλλά νομίζω ναι, ότι. Πρέπει να, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν Είναι θανατηφόρα. Ξε... Ναι, ναι, ξα... Ε, Καταρχά, αλλεργικό που παίζει okay. δε, ε, full. Δηλαδή, εμένα, η αδερφή τη προγαιγιά μου είχε πεθάνει από δάγκο μαχιά. Ναι, προσπαθούσα να κάνω το. Ναι, <laughs> <Η> αδερ... <laughs> ναι, ναι. ναι. Ε, και εξαρτάται, δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάποιον ο οποίο έλεγε ότι τον, τον δάγκωσε ε, κατά λάθο και πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Και παρόλα αυτά, ε, κάποια στιγμή, αφού του είχε πάρει του ορού, είχε, είχε νιώσει να, να μου βιάζουν τα χείλη του okay. και να έχει αριθμίε. Ναι. Οπότε μπορεί, εξαρτάται ρε παιδί μου, οπότε θέλει προσοχή προφανώ. Αλλά ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα το οποίο είδα είναι, είναι ένα είδο φιδιού το οποίο λέγεται σπιτόφιδο. Α, ναι. που έλεγε ότι μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή μάλλον αρχές 1900, το βάζανε στα υπόγεια οι άνθρωποι. Για τα ποντίκια. Ναι, και ναι. εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Ναι, ρε. Και, αυτό, και αυτό σε έπαιζε με αυτό και έλεγε ότι αυτό έχει πολύ ανεπέσει το δάγκωμα για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να σου κάνει καν μόλυνση. Δηλαδή δεν σου κάνει καν πληγή, λέει. Εγώ, αυτό εγώ ξέρω εσένα. ότι δεν δαγκώνουν καν αυτά. Νομίζω ότι είναι κυρίω σφιχτήρε. Σαν... Ναι. Δηλαδή ότι... Δεν ξέρω. Ε, λέει ότι εντάξει, μπορεί ρε παιδί με αυτό να σου κάνει να σε δαγκώσει, αλλά έχει, είναι τόσο μικρό και τόσο ακίνητο που δεν σου κάνει καν πληγή που πρέπει να πα μετά να... Mm -hmm. Για... Okay. για το οτιδήποτε. Και ήταν ενδιαφέρον γιατί το είχε πάρει και έβλεπε, έβλεπε ρε παιδί μου το. Ξέρεις, εξηγούσε το πώ τα καταλαβαίνει, τι χρώματα έχουν πάνω. Και είναι τρομερό κάτι το οποίο κατά βάση το φοβόμαστε. Που δεν έχω άνεση με τα φίδια, ρε παιδί μου, γενικά, επειδή έχει τύχει να δω και κάποιε φορέ. Δεν... Δεν τη βρίσκει. Δεν, δεν την βρίσκω. Δεν τα πλησιάζω, παιδί μου. Δεν θα σου πω ότι άμα το δω από εκεί θα τρέξω ή οτιδήποτε. Εγώ δεν αλλά... θα την έτσι ναι. ούτε. Αλλά σε κρατά απόσταση. μια απόσταση γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω και τι μπορεί να είναι επικίνδυνο και τι, και τι όχι. Οπότε δεν νιώθω άνετα με αυτά, κρατάω την απόστασή μου. Αν και νομίζω τα τρομακτικά, τρομακτικά στο μυαλό μα, τα, που μεγα... είναι τα πιο μεγάλα, τα ναι, μεγάλα είναι Ναι, ναι, ναι. Τα είναι... Στην Ελλάδα τουλάχιστον, έτσι. Ναι, στην Ελλάδα τα μεγάλα. Δηλαδή, αν δει φίλη το οποίο είναι, ένα μέτρο, νομίζω είναι ένα κίνδυνο. Αλλά αν σε δαγκώσει, το μεγάλο φίδι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο γιατί μπορεί να έχει φακτήρια και να σου κάνει μόλις. Okay. Και μπορεί να βρω βρώμικο, ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλλο. Είναι σαν να σε δαγκώσει οποιοδήποτε άγριο ζώο. Ε, αυτό και το βρήκα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Οκ. Okay. Ωραία. Ε, κρατάμε αυτό. Οκ. Okay. Όχι. Δεν έχω. Βλέπω κανένα κανάλι πολύ τελευταία. Α! Έλα, το. Τα... θα προτείνω το κανάλι του Σβέν. Το τέσ... λέγεται ο τέτοιο. Ο... που κάνει τι επενδύσει. Πώ λέγεται αυτό. Ο... Ποιο είναι. Ο... Έλα, που μιλάει για επενδύσει που μα έχει... Μας έχει συστήσει ο Γιάννη. Το κανάλι αυτό. Α, δεν έχω δει ένα βίντεο από αυτό. Όντω. Δο... Ναι, 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 Δεν θυμάμαι πώ λέγεται το κανάλι. Νομίζω, νομίζω λέγεται Sven Κάρλινγκ αυτό, κάπω έτσι. Α, okay. Θα το βάλει κάτω και πάμε. Θα, εγώ. <συσιακά> θα το βάλουμε κάτω και θα το, θα το τσεκάρουμε. Ο οποίο είναι νομίζω η μέθοδο που ακολουθεί είναι λίγο περισσότερο σε πιο παραδοσιακέ επενδύσει, λίγο πιο διαχρονικέ, να το πω. Ναι. Νομίζω αυτό είναι mega fan του τέτοιου. Του Warren Buffett. Warren Buffett. Ναι. Έχει το χβαλέ του, έχει κάποια πράγματα που τα προσεγγίζει από μια ενδιαφέρουσα σκοπιά. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ σε όλα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Και σε μεγάλο βαθμό είναι αρκετά επιφυλακτικό με επενδύσει που έχουν να κάνουν με τεχνολογικέ εταιρείε και αυτά τα λίγο πιο ας πούμε, okay. τσι, πρόσφατα ε, πράγματα. Ναι. Είναι λίγο αρνητή στο AI, δηλαδή έχει μου διάφορα πράγματα προ τα εκεί. Οπότε ναι, έχει χαβαλέ, Τέλεια. Είναι μια ακόμα πηγή πληροφόρηση. Δεν είναι ότι θεωρώ ότι το κάνετε. Ναι, 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 It's not investment advice. Μην και τίποτα. Αλλά έχει χαβαλέ. Τα λέει έτσι, έχει πλακίτσα. Όχι, τι να, πάμε, Δηλαδή, αν εσύ πας και πει και κάποιον πίνει και πίνει από τον κρεμό, θα πάει να πηδήξει ή φταίει γι' αυτό. Ε, καλά τώρα. Έπρεπε να έχουμε και κειμενάκια από κάτω. Ναι, ναι, ναι. ναι, Τέλεια. Ε, S05 ή 31. Βεβαίω. Ένα πριν τη λήξη. Βεβαίω. Και ετοιμαζόμαστε για μεγάλο φινάλμα. Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.